Κατέληξε στο νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς και αριθμός συλλήψεων είναι ο απολογισμός συμπλοκών ανάμεσα σε οπαδούς του Απόλλωνα και του Αποέλ, που ξέσπασαν απόψε μετά την εισβολή οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου στο Τσίριο Στάδιο. Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες διακόπηκε, μάλιστα για αρκετή ώρα. Σύνδεση με τον Αυγερίνο Χρυσοστόμου για τις λεπτομέρειες. Αυγερίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νεοκλή. Εικόνες ντροπής, βίας και απίστευτου χουλιγκανισμού διαδραματίστηκαν πριν από λίγο στο Τσίριο Στάδιο στη Λεμεσό. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας μεταξύ των ντέρπι, μεταξύ του Απόλλωνα και του Αποέλ εδώ στο Τσίριο Στάδιο, στο 22 συγκεκριμένα άρχισαν να πέφτουν πυρσί και φωτοβολίδες εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ σε κλάσματα δευτερολέπτου οι οπαδοί εισήλθαν, εισέβαλαν αυτές καλύτερα εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Οι εικόνες που κάνουν και τον γύρο του διαδικτύου είναι απίστευτες, με τη μανία των χούλιγκαν να χτυπιούνται μεταξύ τους με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, με διαφημιστικές πινακίδες, μεταλλικούς λωστούς και οτιδήποτε άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Αποτέλεσμα, ένας οπαδός να τραυματιστεί και να μεταφερθεί ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο. Ευτυχώς, όπως πληροφορούμε, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο. Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε από τον διαιτητή. Αποχώρησαν οι ποδοσφαιριστές από το γήπεδο και εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου η αστυνομία αλλά και αντιοχλαγωγικές ομάδες, οι οποίες μετά από διάστημα 16 περίπου λεπτών επίβαλαν την τάξη. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν 3 συλλήψεις οπαδών, ενώ σύμφωνα και με την αστυνομία οι συλλήψεις αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά την αξιολόγηση των κλειστών κυκλωμάτων.